Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Πατσής είναι κοντά μας. Είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρείας παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Να μας πει τι στο καλό συνέβη, κύριε Πατσή, στις τράπεζες και τρέχει αυτή η διορία μέχρι την Πέμπτη από ομάδα hackers που μπαίνουν στις ελληνικές τράπεζες και υπάρχει μια ετοιμότητα απίστευτη. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα καταρχάς, πριν μας πείτε πώς το κάνανε όλο αυτό, πώς μπήκανε. Ναι, είμαστε σε μια εγρήγορση, η αλήθεια είναι. Δεν έχει να κάνει βέβαια με την ίδια την ασφάλεια της τράπεζας. Είναι μια συντονισμένη ενέργεια, να το πω πιο απλά, διακοπής των επικοινωνιών και της παροχής των υπηρεσιών των τραπεζών προς τους καταναλωτές τους. Στόχος αυτών των επιθέσεων δεν είναι το να μπουν και να κλέψουν δεδομένα ή να αλλοιώσουν συναλλαγές ή να κάνουν παράνομες συναλλαγές, όσο το να κατεβάσουν σε εισαγωγικά τα συστήματα της τράπεζας και κυρίως αυτά τα οποία αφορούν την ηλεκτρονική τραπεζική και τις επικοινωνίες των τραπεζών. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα κόστος για τις τράπεζες. Είναι για κάθε ώρα που ένα σύστημα μένει ανενεργό, αντιλαμβάνεστε ότι η τράπεζα και πελάτες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και οπωσδήποτε δεν έχει την καλύτερη εικόνα προς τα έξω. Άρα λοιπόν δεν μπήκανε, δεν χακάραν το σύστημα να μπουν στα αρχεία των τραπεζών, στα συστήματα, να δούνε τους λογαριασμούς τους δικούς μου, τους δικούς σας και να πάρουν χρήματα από μέσα. Ούτε πιστωτικές κάρτες θέλουν να πάρουν. Αυτό που κάνουν είναι μου εμποδίζουν την είσοδο τη δική μου, του καταναλωτή δηλαδή, το τραπεζικό σύστημα. Πολύ σωστά. Είναι σαν να έχετε ένα πολυκατάστημα σε ένα πάρα πολύ γνωστό σημείο στην Αθήνα. Και να έχει μαζευτεί, αν θέλετε, ένα πλήθος ανθρώπων, το οποίο να εμποδίζει τους πελάτες σας να μπουν στο κατάστημα. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια του καταστήματος αυτή καθεαυτή, δηλαδή δεν θα κλέψουν το εμπόρευμα ούτε τα χρήματα στο κατάστημα, αλλά οι πελάτες σας δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα σας. Άρα αυτή είναι η φιλοσοφία αυτών των επιθέσεων. Είναι μια τελείως διακριτή κατηγορία επιθέσεων. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το καθαρό έρμο, με το αυτό που εμείς ονομάζουμε hacking. Έχουν μια ονομασία, ακρονίμιο, το οποίο εμείς τους λέμε DDoSers, δηλαδή πλέον είναι Distributed Denial of Service Attacks, αγγλιστή, δηλαδή αυτός είναι ο χαρακτηρισμός των επιθέσεων. Στόχος τους όμως, όπως σας είπα και πάλι, είναι να εμποδίσουν την πρόσβαση και όχι να κλέψουν δεδομένα. Άρα λοιπόν οι τράπεζες είναι ασφαλείς, δεν κατάφερε κανείς να μπει μέσα στο σύστημά τους, εκτός άμα δεν είχε και τέτοια πρόθεση εξ αρχής. Ναι, δεν είναι. Αλλά από την άλλη, αυτή τη διακοπή της κίνησης, αυτό το κλείσιμο της πόρτας, της κεντρικής τους πύλης δηλαδή, δεν είχαν προετοιμαστεί ώστε να το αποτρέψουν ή είναι κάτι που συνηθίζεται και που πραγματικά υπάρχει ένα κενό? Κοιτάξτε, είναι το πιο συχνό φαινόμενο επιθέσεων το οποίο παρατηρούμε εμείς, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, βεβαίως διεθνώς. Είναι το πιο εύκολο να διαπράξει κανείς, δηλαδή η τεχνογνωσία που χρειάζεται για να συντονίσει και να εκτελέσει ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι σύνθετη. Αλλά είναι και το πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια της τράπεζας, έχει να κάνει με την ασφάλεια και το DNA της ασφάλειας του διαδικτύου αυτό καθεαυτό. Γενικότερα. Γενικότερα. Πώς γίνεται, πώς μπορεί κάποιος να ρίξει τόσο μεγάλη κίνηση μέσα στα συστήματα? Όλα ξεκινάνε από ένα λογισμικό το οποίο έχει το χαρακτηριστικό του ιού, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι απλά. Στόχος λοιπόν αυτών των ανθρώπων είναι καταρχήν να φτιάξουν ένα τέτοιο λογισμικό το οποίο το εξαπλώνουν με διάφορους τρόπους και τεχνικές σε χιλιάδες χρήστες. Μπορεί να είμαστε θύματα ο καθένας μας και να μην το ξέρουμε. Ακριβώς. Μπορεί και η IP μας, ο υπολογιστής μας τώρα να προσπαθεί και να. Εσείς, βεβαίως. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι χρήστες έχουν υπολογιστές οι οποίοι γίνονται θύματα και σε εν αγνία τους, στην ουσία όλοι αυτοί οι υπολογιστές πλέον καθοδηγούνται από αυτό το κέντρο των επιχειρήσεων αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να στρέψουν όλους αυτούς τους υπολογιστές στο να προσπαθήσουν όλοι ταυτόχρονα να πάρουν πρόσβαση ή να προσεγγίσουν το σύστημα της μιας συγκεκριμένης τράπεζας. Αυτό δημιουργεί τεράστιους όγκους διαδικτυακούς κινήσεις και αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε σύστημα, όταν μιλάμε για χιλιάδες τέτοια συστήματα, terabytes δηλαδή of data, πολύ μεγάλους όγκους δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, στην ουσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Και αυτό αυτονόητα δεν εμποδίζει τους καλούς νόμιμους χρήστες να προσεγγίσουν το σύστημα. Πάντως, αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλα τα συστήματα των τραπεζών κανονικά. Μπορεί κάποιος να μπει με το Internet Banking του σε όλες τις τράπεζες. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δίνουν διορία έως την Πέμπτη προκειμένου να πάρουν τα λίτρα που έχουν ορίσει. Δηλαδή, από την Πέμπτη και μετά μπορεί να μην μπορούμε να μπούμε στους λογαριασμούς μας.
Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω και μάλλον δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Έχει να κάνει με τις προθέσεις των δραστών, λέτε. Έχει να κάνει με τις τράπεζες στις οποίες αναφέρεστε. Δεν μπορώ να γνωρίζω για κάθε τράπεζα τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή σε αυτό το ερώτημα τόσο απλά. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι αρχές, τόσο οι αρχές αλλά όσο και οι τράπεζες, αλλά όσο και η Ένωση Τραπεζών έχουν ήδη συντονίσει και είναι σε ετοιμότητα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και οι ελληνικές αρχές και ο κύριος Σφακιανάκης που αναφέρατε προηγουμένως το θέμα. Έχουν τεχνογνωσία, έχουν τους ανθρώπους και την ικανότητα. Μάλιστα. Και νομίζω έχουν και τη δικιά μας τη στήριξη, εφόσον τη χρειαστούν, να μπορούμε για να αντιδράσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ ικανοί οι άνθρωποι αυτοί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ρώσοι είναι, μια ομάδα Ρώσων hackers που έχουν κάνει όλη αυτή την κίνηση. Είναι περίπου 30 άτομα που έρχονται από τη Ρωσία. Τον τρόπο επίθεσης ήδη μας τον περιγράψατε. Είναι σαν να προσπαθούμε να μπούμε εμείς σε ένα πολυκατάστημα, αλλά κάποιοι να έχουν αποκλείσει τους μεγάλους δρόμους γύρω-γύρω και την είσοδο. Εγώ το λέω έτσι όπως το είπατε εσείς και είναι πολύ περιγραφικό. Επιτέθηκαν στα ηλεκτρονικά συστήματα e-banking τριών ελληνικών τραπεζών και έχουν ζητήσει λίτρα σε bitcoin. 20.000 ευρώ, 200.000 ευρώ δεν ζήτησε. 20.000 από την κάθε τράπεζα. Η πρώτη επίθεση ήταν αυτή. Στο σύνολο τώρα ζητάνε 200.000 μέχρι την Πέμπτη. Για όσους δεν ξέρουν, γιατί bitcoins, τι είναι τα bitcoins, τα μάθαμε βέβαια όλοι από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τα bitcoins, αλλά ας τα ξαναθυμηθούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Πατσί. Ναι, τα bitcoins είναι ένα ψηφιακό νόμισμα. Είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να πληρώσει ή να πληρωθεί κάποιος όταν δραστηριοποιείται στο οργανωμένο ηλεκτρονικό ή μη ηλεκτρονικό έγκλημα. Δεν ανοιχνεύεται μετά αυτό. Δεν οδηγεί δηλαδή δεν διέπεται δράστες. Το bitcoin κάτω από τραπεζικές νομοθεσίες, regulators, όπως λέμε, κανονιστικές διατάξεις και δεν ελέγχεται από κεντρικές τράπεζες. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει αυτό που λέμε backtrack κάποιος τις συναλλαγές. Γι' αυτό και είναι ένα νόμισμα το οποίο είναι υψηλού κινδύνου για να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Αν και από ό,τι γνωρίζετε όλοι, έχει μια μεγαλύτερη δημοσιότητα τώρα τελευταία. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν στο παρελθόν ανάλογες περιπτώσεις hackers που προσπάθησαν να κλείσουν τα συστήματα έτσι με τον ίδιο τρόπο που κάνουν τώρα σε ελληνικές και να τους έχουν πιάσει, να τους έχουν εντοπίσει, να τους έχουν βρει ποιοι είναι αυτοί. Ναι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο το οποίο σας λέω. Είναι ο πιο συχνός τρόπος. Επίθεσης. Τα φαινόμενα είναι άπειρα. Δηλαδή, εξαρθρώθηκαν ομάδες hackers. Εξαρθρώνονται συνέχεια, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή αφορά πλέον το διεθνές, είναι διεθνές το έγκλημα, δεν μπορεί δηλαδή να κινηθούν εναντίον τους μόνο ελληνικές αρχές. Πρέπει να συντονιστούν αρκετοί άνθρωποι για να διωχθεί τέτοιου είδους έγκλημα. Αυτό που πρέπει να σας πω πάντως για να το σημειώσετε είναι πλέον ότι αυτό που συναντάμε και αυτό που βλέπουμε εκεί έξω είναι τρομακτικό. Δηλαδή, ο τρόπος και η ένταση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουν πλέον άνθρωποι να εμπλέκονται σε αυτό είναι εκθετικός. Μάλιστα. Και υπάρχουν δύο νομίζω λόγοι τους οποίους μπορεί να περιγράψει κάποιος. Καταρχήν, ο πρώτος είναι ότι το επίπεδο κινδύνου. Δηλαδή, κάποιος που διαπράττει ένα τέτοιο είδους έγκλημα δεν ρισκάρει τη ζωή του. Δηλαδή, είναι αυτό σπίτι του, είναι πάνω στον ωραίο καναπέ του, βλέπει πάρα πολύ ωραία τηλεόραση, έχει ενδεχομένως και τη θέρμανση. Ο χειρότερος κίνδυνος που μπορεί να διατρέξει είναι να τον συλλάβουν και ενδεχομένως να τον βάλουν να κάνει και αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που για να διαπράξει κάποιος ένα έγκλημα με τον παραδοσιακό τρόπο, ρισκάρει μέχρι την ίδια του τη ζωή. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάρει ένα όπλο, πρέπει να κλέψει μια τράπεζα, πρέπει να πάει στην τράπεζα, άρα είναι πλέον ρισκάρει την ίδια του τη ζωή. Κάτι τελευταίο, κύριε Πατσί, μας απομακρύνει από τον ηλεκτρονικό τρόπο πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό κάνει τον πολίτη να φοβάται ή όχι? Δεν ξέρω αν πρέπει να τον κάνει να φοβάται. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Οι Έλληνες είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί με το ίντερνετ. Οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα και δεν έχουμε οριμάσει ακόμα σαν χρήστες του διαδικτύου. Όχι μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί στις συναλλαγές μας. Όχι να το φοβόμαστε. Μάλιστα. Να είμαστε δηλαδή όσο προσεκτικοί είμαστε όταν κάνουμε μια συναλλαγή με χρήματα. Όταν προσέχουμε σε ποιον πληρώνουμε, αν πήραμε την απόδειξη, αν αυτό που μας δίνει είναι σωστό αγαθό κτλ. Κύριε Πατσί, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.